Παιδιά, καλησπέρα. Σήμερα το βίντεο δεν θα έχει να κάνει ούτε με packs, ούτε με icon picks, ούτε να αγοράζω πανάκριβες κάρτες, τις οποίες σχεδόν πάντα χάνω πολλά coins σε tax. Σήμερα θα έχει να κάνει με την Team of the Week. Σήμερα θα δούμε λίγο τι γίνεται με την Team of the Week, η οποία είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη, και με την Team of the Season. Η EA λοιπόν ανακοίνωσε ότι αυτή θα είναι η τελευταία εβδομάδα που θα έχουμε Team of the Week. Και ουσιαστικά θα είναι η τελευταία για φέτος, για το φετινό τίτλο του παιχνιδιού. Θα την αντικαταστήσει κάτι άλλο όμως. Στα παλιότερα FIFA είχαμε στα rewards του Weekend League τα κόκκινα picks, που ήταν τα Team of the Week picks, απλά ήταν κόκκινα. Και όταν έφτανε η Team of the Season και τελείωνε η Team of the Week, η Team of the Season ουσιαστικά αντικαθιστούσε τα κόκκινα picks της Team of the Week με κόκκινα picks της Team of the Season. Φέτος όμως δεν έχουμε τα κόκκινα picks στα rewards του Weekend League, οπότε δεν έχουμε καν ιδέα άμα κάτι θα αντικαταστήσει τη Team of the Week. Σιγά σιγά ξεκινάμε και έχουμε μερικά leaks για τη Team of the Season, όπως αυτό εδώ, που ουσιαστικά είναι τα 4 rarities της Team of the Season που θα έχουμε. Βλέπουμε ότι έχουμε την απλή Team of the Season, αυτή που γνωρίζουμε ήδη, με καινούριο design βέβαια που φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε το Team of the Season Plus, που δεν ξέρω καν τι είναι, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω αν ήταν και στους προηγούμενους τίτλους, επειδή δεν έπαιζα πάντα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού για να δω τη Team of the Season. Και πέρυσι ήταν από τις χρονιές που δεν έπαιξα μέχρι το τέλος, δεν ξέρω αν ήταν και πέρσι. Νομίζω δεν είναι καινούριο rarity, αλλά είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Βλέπουμε ότι έχουμε τη Team of the Season Evo, που μάλλον θα έχει να κάνει με κάρτες που θα μπαίνουν σε αυτό το Evo και θα γίνονται Evo ή κάτι τέτοιο, δεν γνωρίζω, δεν είμαι σίγουρος. Είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε ακόμα, θα μάθουμε πολύ σύντομα φαντάζομαι. Και βλέπουμε και το τελευταίο rarity, που νομίζω είναι καινούριο, δεν το είχαμε σε άλλους τίτλους του παιχνιδιού, που είναι η Team of the Season Live, που μάλλον θα είναι Team of the Season κάρτες, που θα είναι live κάρτες, ουσιαστικά θα παίρνουν upgrades κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Φαντάζομαι ανάλογα με το τι γίνεται στο πραγματικό ποδόσφαιρο στην κανονική ζωή. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι, πάλι είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε ακριβώς, είναι κάτι που θα μάθουμε πάρα πολύ σύντομα. Πάντως τα design κλασικά είναι πάρα πολύ ωραία. Και γενικά η Team of the Season είναι το πιο ενδιαφέρον event μετά την Team of the Year. Σύντομα θα δούμε τι θα αντικαταστήσει τη Team of the Week, αν υπάρχει κάτι που θα της αντικαταστήσει βέβαια. Φαντάζομαι την Παρασκευή που μας έρχεται θα έχουμε κάποιο filler promo ή κάποιο warm-up promo της Team of the Season, το οποίο σιγά σιγά θα μας προετοιμάζει για την Team of the Season, η οποία μάλλον θα ξεκινήσει την άλλη Παρασκευή. Μέχρι τότε βλέπουμε και τα λέμε στο επόμενο.